Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, κύριε Κοσμίδη. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την τιμή που μας κάνετε να βρισκόμαστε σήμερα κοντά σας. Κύριε Μούτσου, κάνατε μια πολύ ωραία εισαγωγή για εμένα και μου κάνατε και μια ωραία πάσα με τον ανθρώπινο παράγοντα, παρόλο τον δαίμονα του διαδικτύου που είχατε να αντιμετωπίσετε. Σήμερα το θέμα μας, το είδαμε, είναι χαράζοντας το δρόμο για την εξατομικευμένη προσέγγιση των ογκολογικών ασθενών. Τα ωφέλη για τον ασθενή, εγώ βρίσκομαι εδώ πέρα για να σας ενημερώσω πώς είναι για τον ασθενή. Εγώ φυσικά δεν είμαι η αρμόδια για να σας αναλύσω σήμερα τι είναι ο καρκίνος, διότι οι γιατροί το γνωρίζουν αυτό καλύτερα και το έχουν αναλύσει και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οπότε εγώ θα πω τώρα πολύ γρήγορα, ο καρκίνος είναι μια σύγχρονη μάστιγα, δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Είναι μια ετερογενή ομάδα 150 με 200 καρκίνων περίπου. Είναι μια πολύ ατομική ασθένεια του καθενός, συνήθως, δυστυχώς, μακροχρόνια, όχι πάντα. Αλλά το πιο σημαντικό που κρατάμε από εδώ είναι ότι ο ασθενής δίνει τη μάχη για την επιβίωσή του. Λοιπόν, όταν φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που ο ασθενής μαθαίνει αυτή την ώρα ότι μόλις έχει καρκίνο, το μαθαίνει, την πλειοψηφία των ασθενών πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν τους ενδιαφέρει το πολύπλοκο γιατρικό επιστημονικό μέρος. Γιατί αυτό που θα τους περάσει αστραπιά από το μυαλό είναι οι συνήθειες ερωτήσεις. Θα πεθάνω τώρα, θα ζήσω, πόσο καιρό έχω, τι θεραπεία θα κάνω, τι παρενέργειες θα έχω. Αυτά τα κλασικά και κοινά ερωτήματα, όπως είχα πει και εγώ για εμένα, ναι, έχω ένα παιδί να μεγαλώσω, 5 χρονών, τι θα γίνει, θα ζήσω. Είναι τα άγχη αυτά και ο κάθε ασθενής φυσικά είναι διαφορετικός και αντιδράει και διαφορετικά. Αυτό σημαίνει φυσικά, ιδανικά επιθυμεί ο κάθε ασθενής τον δικό του εξατομικευμένο χρόνο, τις δικές του απαντήσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο και το γνωσιολογικό του υπόβαθρο, γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε κιόλας. Μπορεί να έχουμε δύο ανθρώπους, την Εύη και τον Κώστα, να έχουν και οι δύο τον ίδιο καρκίνο, αλλά είναι δύο διαφορετικά άτομα και να έχουν δύο τελείως διαφορετικές εξελίξεις της νόσου. Λοιπόν, οπότε, θέλουν απαντήσεις για το δικό τους περιβάλλον και την οικογένεια. Δηλαδή, εγώ θα είμαι σε θέση να φροντίσω την οικογένειά μου. Τι θα γίνει με αυτούς? Απάντηση σε προσωπικά θέματα φροντίδας. Θα μπορέσω να κοιτάξω τον εαυτό μου ή θα χρειαστώ φροντιστή? Και φυσικά, την σημερινή εποχή, αυτό που συχνά θέλουν να μάθουν οι ασθενείς, θα μπορέσω να συνεχίσω να εργάζομαι? Θα χάσω τη δουλειά μου, πόσο αναρωτική θα χρειαστώ, γιατί γνωρίζετε, έχω τη δουλειά μου ανάγκη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, η ογκολογική υποστήριξη είναι βασική και αντικατάστατη. Θέλει εξατομικευμένη προσέγγιση, αυτό όμως προϋποθέτει και κάποια πράγματα. Ειδικά εδώ στην επαρχία που ζούμε εμείς, ή στις ακριτικές περιοχές, τα νησιά, τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, δεν υπάρχει φυσικά μία υπάρκεια ογκολόγων ή κλινικών. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, αν έχεις μία κλινική ογκολογική με κάποιους γιατρούς, αλλά έναν τεράστιο πληθυσμό, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σου αφιερώσει και τον χρόνο τον οποίο εσύ ο ίδιος επιθυμείς. Ή αν φυσικά μένεις 200 χιλιόμετρα απόσταση, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Το ίδιο ισχύει και για τα κέντρα ακτινοθεραπείας. Και φυσικά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και υπάρχει ογκολογικών φαρμάκων, διότι δυστυχώς υπάρχει το φαινόμενο ότι σε απομακρυσμένες περιοχές να έχουμε ελλείψεις. Λοιπόν, εδώ είναι το σημείο που ξεκινάμε και λένε η σχέση εμπιστοσύνης γιατρού και ασθενούς αποτελεί το α και το ω για μια πραγματικά επιτυχημένη συνεργασία του ασθενούς για την θεραπεία. Γιατί το λέω αυτό? Ο ασθενής, ο γιατρός μάλλον, δεν αποφασίζει μόνος του για τον ασθενή. Ο γιατρός αποφασίζει μαζί με τον ασθενή. Λοιπόν, πρέπει καταρχάς να τον πείσει
επιστημονικά να τεκμηριώσει μέσω διαπροσωπικής σχέσης την διάγνωσή του. Αυτό και μετά φυσικά να λάβει υπόψη το κόστος και τη διαθεσιμότητα, διότι τους καιρούς αυτούς είναι πολύ σημαντικό για τους περισσότερους ασθενείς να δούμε ότι όντως τα περισσότερα καλύπτονται από το ταμείο. Μετά έρχεται η ερώτηση, πού θα κάνω αυτές τις εξετάσεις? Γίνονται εδώ, δεν γίνονται? Φυσικά, επειδή ο ασθενής, η αλήθεια είναι λίγο στα χαμένα στην αρχή, ας του δώσουμε μία κατεύθυνση για το πού θα μπορούσε να πάει. Η επιμονή όμως για ένα συγκεκριμένο κέντρο, έχουμε δει πολύ συχνά ότι δημιουργεί μετά μία δυσπιστία και δυναμητίζει ίσως και λίγο τη σχέση εμπιστοσύνης. Λοιπόν, για την θεραπεία ομοίως, και εκεί ισχύει η σχέση εμπιστοσύνης, είναι το α και το ω, και ειδικά στην παρακολούθηση του ασθενούς, γιατί στην αρχή που θα έχει εξάμηνη η ετήσια παρακολούθηση, που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, του να πάει, ο φόβος υπάρχει, το άγχος υπάρχει, και πρέπει να έχουμε καταφέρει να έχουμε χτίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να έρθει να μας πει πώς πάω, πάω καλά, θα το ξεπεράσω, δεν θα το ξεπεράσω. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε πολύ συχνά, αυτό είναι και ένα φαινόμενο της επαρχίας λίγο ίσως, αλλά και λίγο της Ελλάδας, βλέπουμε ότι ενημερώνεται πολύ συχνά η οικογένεια, αλλά όχι ο ίδιος ο ασθενής. Εδώ θέλω να τονίσω ότι νομικά, αλλά όπως και στο εξωτερικό, μόνο με την συγκατάθεση του ασθενούς ενημερώνει στην οικογένεια. Και είναι πολύ βασικό να γνωρίζει ο ίδιος ο ασθενής την κατάστασή του, για τον απλούστατο λόγο. Ο ίδιος μάχεται για την ζωή του, δεν μπορεί αυτό να το κάνει κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο, ούτε η οικογένειά του, ούτε το φιλικό του περιβάλλον. Τώρα θα σας κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά που βρήκα στο διαδίκτυο, στις εξατομικευμένες φαρμακευτικές θεραπείες που εφαρμόζονται σε ένα ποσοστό 30 με 40% είδα σήμερα, και είναι προβλήματα κόστους, προσβασιμότητας και αποζημίωσης. Στην πράξη τα μοριακά στοχευμένα φάρμακα δεν αποζημιώνονται σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα η πρόσβαση και η αποζημίωση αυτών των καινοτόμων θεραπείων είναι δύσκολη. Λοιπόν, συνήθως από ένα σημείο και μετά, άμα γνωρίζουμε πολύ καλά τον ασθενή μας πλέον, μπορούμε να διακρίνουμε αν ο ασθενής μας κινδυνεύει να πέσει σε κατάθλιψη, απόσυρση, δυσλειτουργία, αν επιβαρύνεται το περιβάλλον του, η οικογένειά του, φροντιστές ή αν υπάρχει επαγγελματική δυσχέρεια. Εδώ θα αναφέρω τα 5 στάδια της θλίψης. Εγώ προσωπικά τα πέρασα, κάποιοι άλλοι δεν τα περνάνε. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Μου πήρε 3 χρόνια να φτάσω από την άρνηση στην αποδοχή. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα πρέπει να δούμε, εάν συμβεί αυτό, να είμαστε σε θέση να το διακρίνουμε και να παραπέμψουμε σε έναν ειδικό τον ασθενή μας, ώστε να μπορεί να έχει και εκεί πέρα μία εξατομικευμένη προσέγγιση για να μπορέσει να το ξεπεράσει όλο αυτό. Εδώ πάλι τονίζω ότι η υποστήριξη της οικογένειας και του συγγενικού περιβάλλοντος και των συγγενών φροντιστών είναι πάλι πολύ σημαντική, και η κάθε οικογένεια είναι μοναδική και ξεχωριστή, όπως και ο κάθε ασθενής. Λοιπόν, φυσικά υπάρχει μία κόπωση και του οικογενειακού περιβάλλοντος, έτσι, γιατί ο φροντιστής υπάρχει μία ανεπάρκεια. Εκεί βλέπουμε σε άλλες χώρες ότι το έχει ρυθμίσει πάρα πολύ όμορφα, το οποίο θα ήταν ίσως να βοηθούσε και σε εμάς να γίνει κάτι παρόμοιο. Προσφέρει το ταμείο για κάποιες ώρες την ημέρα μία νοσηλεύτρια στο σπίτι, μία και εκεί βοηθός ή babysitter, ό,τι αυτό χρειάζεται. Αυτό βοηθάει τον ασθενή να μπορεί αποκλειστικά να επικεντρωθεί στην θεραπεία του και στην επιβίωσή του, χωρίς να έχει στο μυαλό του την οικογένεια, αλλά επίσης προσφέρει και μία αποσυμφόρηση του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ένα σημαντικό κομμάτι της νόσου είναι φυσικά το γιατρείο πόνου και η παρηγορητική φροντίδα.
Περίπου το 50 με 70% των ασθενών με καρκίνο κάποια στιγμή σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο θα βιώσουν αυτόν τον πόνο. Αυτό χρειάζεται μία πολύ εξατομικευμένη προσέγγιση και θεραπεία. Και αυτό που τονίζουμε είναι, ειδικά προς τους ογκολόγους, ότι ακόμα και σε αυτό το στάδιο, ξέρετε, ο ασθενής εξακολουθεί να είναι ογκολογικός ασθενής και όχι ασθενής κάποιου άλλου. Μπορεί να βρίσκεται στο γιατρείο πόνου, αλλά παραμένει ο ασθενής σας. Υπάρχει ο υποκειμενικός πόνος που έχει ανάγκη εξατομικευμένης θεραπείας, συνεχή επικοινωνία και επανεκτίμηση της πορείας του πόνου και της νόσου για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό καλύτερα, την φαρμακευτική θεραπεία και για τους ανθεκτικούς πόνους φυσικά, ειδικά όταν υπάρχουν οστικές μεταστάσεις, επεμβατικές τεχνικές, ραδιοισοτοπική αναλγησία, συμπληρωματικές τεχνικές, π.χ. βελονισμός. Είμαστε στο 2020 και πραγματικά θεωρώ ότι κανένας ασθενής δεν επιτρέπεται να πονάει. Εδώ το πιο αγαπημένο μου και πιο πονεμένο σημείο είναι τα κέντρα παρηγορητικής φροντίδας, τα οποία προσφέρουν πραγματικά μια πολύ εξατομικευμένη θεραπεία τελικού σταδίου. Έχουμε έλλειψη από αυτό στην Ελλάδα. Εκεί χρειάζεται φυσικά ένα εξειδικευμένο προσωπικό από αναισθησιολόγους, νοσηλευτές ή ιδανικά όπως και στο εξωτερικό, τον Terminal Patient Support ή την Sterbebegleitung που λένε και στην Γερμανία. Ένα πολύ βασικό κομμάτι αυτό, διότι μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του στο τελικό στάδιο. Ξέρετε, εμάς μας έχει τύχει ως σύλλογος να έχουμε πάει 1 η ώρα τη νύχτα με εθελοντή γιατρό μας σε ασθενή που ήταν τελικού σταδίου και πραγματικά έφυγε και την επόμενη μέρα, με εφιάλη οξυγόνου της 1 η ώρα τη νύχτα για να του διευκολύνουμε και να του κάνουμε την μετάβαση αυτή πιο ανώδυνα, γιατί οφείλουμε πραγματικά μέχρι το τέλος να εξασφαλίσουμε και να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια των ασθενών μέχρι την ώρα που θα φύγει. Λοιπόν, οπότε συμπερασματικά είναι ο κάθε ασθενής είναι μοναδικός. Χρειάζεται μία εξατομικευμένη γιατρική και φαρμακευτική προσέγγιση από την αρχή, από τον ογκολόγο του προς τη θεραπεία του, να αποφασίζουν μαζί πώς θα προχωρήσουν στο γιατρείο πόνου ή όπου αυτό καταλήξει, να έχει μία αξιοπρεπή πορεία, μία σωστή διαβίωση, θεραπεία, ίωση ή κατάληξη. Χρειαζόμαστε μία υποστήριξη της οικογένειας και του περιβάλλοντος και μία κοινωνική υποστήριξη, γιατί έχει και δικαίωμα στην εργασία. Εμείς οι ασθενείς ιδανικά θέλουμε ο γιατρός μας πάντα να λειτουργεί με ευσυναίσθηση, με συνείδηση και με ευαισθησία που αρμόζει τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα. Εμείς τα σωματεία από την άλλη καλύπτουμε ένα μεγάλο κενό της πολιτείας, ειδικά την ελλειπή ενημέρωση. Εμείς το κάνουμε αυτό ως εθελοντές με την προσφορά μας και παραμένουμε πραγματικά σταθερά δίπλα στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας και τασόμαστε μαζί του για την ζωή του, την ζωή μας, αλλά εν τέλει και για την ζωή όλων μας. Κυρίες και κύριοι, εγώ σήμερα που ήμουν ομιλήτρια σε εσάς, θέλω να σας πω ότι δεν είμαι απλά κάποια ομιλήτρια. Είμαι ασθενής, είμαι από τον Εύρο και δεν είμαι απλά ένας φάκελος για τον ογκολόγο μου ή ένας αριθμός, αλλά είμαι η Εύη. Και σας ευχαριστώ εδώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.